Χρόνια πολλά, αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε, το ξέρετε, γιορτάζεις κι εσύ, γιορτάζω κι εγώ, γιορτάζουμε κι όλοι, διότι αυτές τις μέρες η ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ποιος δεν γιορτάζει αυτές τις μέρες? Όλοι μας σηκώνουμε ένα σταυρό. Και μόνο σήμερα, και μόνο 14 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τον Τίμιο Σταυρό. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό στην προσωπική μας ζωή. Κάθε μέρα σηκώνουμε τον προσωπικό μας σταυρό καθένας, στάζουμε το δικό μας προσωπικό δάκρυ, έχουμε το δικό μας προσωπικό καημό ο καθένας μας. Μέσα στην καρδιά μας τελεσιουργείται αυτό το μυστήριο της σταυρώσεως. Σταυρώνεται το εγώ μας. Πονάμε, περνάμε ασθένειες, προβλήματα, φτώχεια, μοναξιά, εγκατάλειψη, γεράματα, συκοφαντίες, διωγμούς, ειρωνίες, πέστε κι άλλα. Ξέχασα το δικό σου πρόβλημα, μήπως? Εννοείται. Είπαμε, ο καθένας έχει το δικό του σταυρό. Όλοι γιορτάζουμε αυτές τις μέρες και κάθε μέρα γιορτάζουμε η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Των σταυρών σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγίων σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Ήμουν κάποτε σε μια κατασκήνωση φοιτητική. Ως φοιτητής πήγαινα μια κατασκήνωση πανέμορφη, ψηλά στα βουνά, στα Τζουμέρκα, στο Αθαμάνιο. Και ήταν και είναι αυτή η κατασκήνωση ακόμα, και 1100 μέτρα υψόμετρο. 1100 μέτρα μέσα στα έλατα. Πανέμορφη κατασκήνωση, πανέμορφη ατμόσφαιρα. Φτιάχνεται η ψυχή σου, νιώθεις να πλησιάζεις το Θεό. Ξεχνάς τον κόσμο και τα χαμηλά, γιατί είσαι πολύ ψηλά. Είσαι ψηλά και στην πραγματικότητα ψηλά. Απλώνεις τα χέρια σου και βλέπεις ότι θα φτάσεις σε λίγο τον ουρανό. Θα αγγίξεις τα αστέρια. Σε αυτή λοιπόν την κατασκήνωση, μέσα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον, κάναμε και πολύ ωραία θέματα συζητήσεων. Συζητάγαμε. Είχαμε πολύ ωραίες εισηγήσεις. Ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης, θυμάμαι, μας είπε κάποια μέρα στους φοιτητές που ήμασταν τότε, ότι θα μιλήσουμε, λέει, σήμερα για τη σημασία του σταυρού στη ζωή μας και τον πόνο στη ζωή μας. Ο σταυρός στη ζωή μας. Μας είπε μάλλον την ώρα ότι θα μιλάγαμε το απόγευμα κάποια στιγμή, αλλά κάποιος, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χτύπησε στο παιχνίδι, στο μπάσκετ, και έπρεπε δύο φοιτητές να τον κατεβάσουν στην πόλη με το αυτοκίνητο, στην Άρτα, στο ιατρικό κέντρο, όποιο ήταν πιο κοντά εκεί. Έπρεπε να τον κατεβάσουν κάτω στο ιατρικό κέντρο με το αυτοκίνητο. Και είπαν στον αρχηγό αυτοί οι δύο με το αυτοκίνητο: μην αρχίσετε το θέμα. Θέλουμε και εμείς να το προλάβουμε. Θέλουμε και εμείς να ακούσουμε για το σταυρό. Περιμέναμε εμείς ώσπου να έρθουν αυτοί, αλλά αργούσαν. Και είπε ο αρχηγός ότι θα κάνουμε το θέμα. Θα το κάνουμε το θέμα και δεν πειράζει. Θα ακούσουν το τέλος. Τι να κάνουμε. Άρχισε το θέμα, μας το ανέλησε όμορφα. Οι δύο που πήγαν τον ασθενή στο ιατρικό κέντρο δεν ήρθαν την ώρα του θέματος και ήρθαν μετά, εκεί που τελείωνε. Και μας λένε τελείωσε το θέμα. Να τώρα, τον επίλογο προλάβατε. Πω, λέει, το χάσαμε το θέμα. Τι κρίμα, λέει, δεν ακούσαμε και τον Τίμιο Σταυρό εμείς. Δεν ακούσαμε και τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Και τους είπε, θυμάμαι τότε ο αρχηγός, μπορεί να χάσατε το θέμα από μένα που το ανέλησα, αλλά μην ανησυχείτε. Αυτό το θέμα
ο Τίμιος Σταυρός, είναι ένα θέμα που μονίμως επαναλαμβάνεται και πάλι και πάλι και πάλι, όχι από μένα, ούτε από κάποιον άλλον ιεροκήρυκα ή από κάποιον θεολόγο ή από κάποιον ομιλητή. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχεις ομιλητές να σου μιλάνε για τον Τίμιο Σταυρό. Θα το εμπεδώσεις το θέμα αυτό, παιδί μου, του είπε, στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και κάθε χρόνο θα σκαλίζεται μέσα στην καρδιά σου αυτό το σύμβολο, αυτό το σχήμα, αυτό το βίωμα κυρίως, το βίωμα του Σταυρού, το βίωμα του πόνου του Σταυρού που είναι συμμετοχή στο πάθος του Χριστού μας. Το πάθος του Χριστού το λυτρωτικό, το πάθος του Χριστού το σωτήριο θα το ζήσεις κι εσύ καθόσον και εφόσον περνάς με ευγνωμοσύνη και με υπομονή το δικό σου προσωπικό σταυρό. Οπότε του λέει, μη στεναχωριέσαι που χάσατε το θέμα, χάσατε αυτά που είπαμε εμείς εδώ τώρα στην κατασκήνωση, αλλά θα τα εμπεδώσετε στην καθημερινότητά σας και στην πόλη που θα πάμε αργότερα. Μια ζωή για να εμπεδώσουμε αυτή την πραγματικότητα, ότι η χαρά έρχεται μέσα από τον πόνο, ότι ο Σταυρός είναι η μόνη οδός σωτηρίας, ότι χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση, ότι αν δεν κλάψεις δεν μπορείς να γελάσεις, ότι αυτοί που έκλαψαν και πόνεσαν, αυτοί ξέρουν στα αλήθεια να αγαπούν, αυτοί ξέρουν να χαμογελούν με τον μακάριο γέλοτα των Αγίων, όχι τα ξεφαντώματα, ούτε τα χαχανίσματα, ούτε τα ξεκαρδίσματα τα νευρικής φύσεως και τα πονηρής προελεύσεως. Όχι αυτά, αλλά έχουν το γλυκό χαμόγελο που έχουν οι Άγιοι στις εικόνες, που αν δεις έναν Άγιο στην εικόνα του και στις αγιογραφίες στην Εκκλησία, δεν είναι ο Άγιος σκυθροπός, δεν είναι μουτρωμένος, ούτε φυσικά είναι όπως είναι τα εξώφυλλα των περιοδικών με κάτι χαμόγελα εντυπωσιασμού, αλλά τι είναι, είναι το χαμόγελο της μακαριότητος. Είναι το χαμόγελο του ανθρώπου που πέρασε και διήλθε διαπυρός και ύδατος και οδηγήθηκε από τον Κύριο στην αναψυχή, στην ευτυχία. Μια ευτυχία όμως που του στήχησε πολύ δάκρυ, πολύ πόνο, πολύ αίμα καρδιάς και σε μερικούς στήχησε και το αίμα και του σώματός τους, όχι μόνο της καρδιάς, αλλά και του σώματός τους, το αληθινό αίμα. Λοιπόν, γιορτάζεις, κουβαλάς σταυρό, έχεις σταυρό στη ζωή σου εσύ, σηκώνεις σταυρό, είσαι μακάριος, μπράβο, να νιώθεις ότι πας καλά. Αν σηκώνεις το σταυρό σου με εντιμότητα, με ταπείνωση, χωρίς να διαμαρτύρεσαι, χωρίς να λες συνέχεια το γιατί και το γιατί στο Θεό, τότε να ξέρεις ότι βαδίζεις το δρόμο των Αγίων. Βαδίζεις πολύ καλά. Βαδίζεις αυτό που βάδισαν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που οδηγήθηκαν στον Παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος. Όταν ο Κοζαντζάκης πήγε στο Άγιο Όρος και έπιασε συζήτηση με αυτόν τον πατέρα Μακάριο, τον Σπηλαιώτη, και ήθελε να βρει εύκολο δρόμο να σωθεί, του είπε, «Πάτερ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εύκολος». Και λέει ο ασκητής, όχι, μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Πώς τον λένε, λέει ο Καζαντζάκης, ανήφορο. Ανήφορος. Ο δρόμος που οδηγεί στον Παράδεισο είναι ανηφορικός. Είναι ο Γολγοθάς, ο προσωπικός του καθένα. Ο πολύ μικρός βέβαια Γολγοθάς που σηκώνουμε εμείς, που περνάμε εμείς, ο δικός μας Γολγοθάς είναι πολύ μικρότερος από το Γολγοθά του Κυρίου. Ο δικός μου ο Σταυρός και ο δικός σου ο Σταυρός. Ακόμα κι αν έχεις καρκίνο, ακόμα και αν έχεις κυδέψει τα παιδιά σου, γιατί και αυτό συμβαίνει και έχει συμβεί και μου το είπες και το έγραψες και σε επιστολή αλλά και τηλεφωνικά το είπες, δύο παιδιά, όταν μια μάνα κυδεύει και τα δυο της τα παιδιά
και δεν τα έχει πλέον δίπλα της. Δεν είναι σταυρός αυτό? Όταν άλλο παιδάκι πηγαίνει στην κηδεία της μάνας του, δεν είναι σταυρός αυτό? Όταν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να χωρίζουν και είναι τεράστιο γιατί, βγαίνει στην παιδική του ψυχή και δεν ξέρει τι να απαντήσει για αυτό το, σε αυτό το ερώτημα, γιατί έγινε αυτό στους γονείς μου, δεν είναι σταυρός και αυτό? Και πώς οι άλλοι σταυροί? Αποτυχίες σε εξετάσεις. Πας να βρεις μια δουλειά και σε διώχνουν. Δίνεις εξετάσεις σε διάφορες εταιρείες και έχεις μια ελπίδα. Ετοιμάζεσαι να κάνεις την οικογένειά σου και συμβαίνει κάτι τραγικό και όλα διαλύονται. Θα πει κανείς σήμερα, τι, βάλθηκες να μας ψυχοπλακώσεις? Όχι, δεν βάλθηκα να ψυχοπλακώσω, απλώς βάλθηκα να κάνω μια μικρή έτσι απεικόνηση και να περιγράψω λίγο τη ζωή μας. Την αλήθεια της ζωής μας, πέρα από τα χαμόγελα. Πέρα από αυτό που λέμε κάθε μέρα, τι κάνετε, πολύ καλά, εσείς ευχαριστώ και γελάμε, ας τα λέμε καλά και βγαίνουμε και φοράμε τα καλά μας και χτενιζόμαστε και κάνουμε λίγο το πρόσωπό μας στον καθρέφτη να φαίνεται ευπρεπισμένο και βγαίνεις έξω και σου λένε μην είσαι έτσι μουτρωμένος, χαμογέλα και λίγο, μην δείχνουμε και τι έχουμε. Πίσω από αυτό το χαμόγελο, πίσω από αυτή τη φινέτσα την ψεύτικη, την εξωτερική, αν ψάξεις λίγο βαθιά στα μάτια του κάθε ανθρώπου τα μάτια, θα δεις έναν πόνο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ο δρόμος που βάδισε ο Κύριος χωρίς να φταίει, χωρίς να του πρέπει αυτός ο δρόμος, χωρίς να του ταιριάζει. Οι ένοχοι πληρώνουν. Οι ένοχοι σταυρώνονται. Ένας που έχει φταίξει θα τιμωρηθεί. Ο Χριστός δεν έφταξε σε τίποτα από όλα αυτά. Δεν έφταξε, δεν πλήγωσε κανέναν, δεν πρόσβαλε κανέναν, δεν έκανε κανένα κακό και όμως πέρασε αυτή την οδύνη για να μας απαλλάξει από την παράνομη και γεμάτη εγωισμό ειδονή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Από τον πολύ εγωισμό μας, από τη μεγάλη φιλαυτία μας, ήταν ο μόνος τρόπος που βρήκε ο Θεός μας μέσα στο πάνσοφο σχέδιο του νου του, μέσα στην απέραντη αγάπη της καρδιάς του, αυτό το δρόμο βρήκε να μας σώσει, μέσα από το σταυρό, μέσα από τον πόνο. Ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί μας, τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας και εμάς μας φέρνεται σαν σε παιδιά του. Μας μεταχειρίζεται ως γνήσια παιδιά του. Δεν μας καλοπιάνει, δεν μας χαϊδεύει, δεν μας περιποιείται να μας έχει στα όπα-όπα μόνο. Το κάνει και αυτό. Όταν βλέπει ότι δεν αντέχουμε άλλο, μας χαϊδεύει. Μας στηρίζει, μας παρηγορεί. Αλλά όταν ξέρει ότι πρέπει να μας σώσει, ακολουθεί αυτή την οδό που ακολούθησε και για τον Υιό του και μας χειρίζεται και μας ως γνήσια παιδιά του και αφήνει να περάσουμε κι εμείς το δικό μας προσωπικό σταυρό. Που έλεγα αυτό, ότι ο δικός μου ο σταυρός και ο δικός σου, αγαπητέ μου αδελφέ και αγαπητή μου αδελφή, αγαπητή μου φίλη, δεν είναι σαν του Χριστού το σταυρό, όπως και να το κάνουμε. Εμείς αν ψάξουμε στη ζωή μας, κάτι έχουμε κάνει. Κάτι έχουμε κάνει. Κάπου φταίμε. Κάποιον πληγώσαμε και τώρα ξεχρεώνουμε και ξεπληρώνουμε. Κάποιο εγωισμό έχουμε και δεν γίνεται να φύγει αλλιώς παρά μόνο μέσα από τον πόνο και από τη στεναχώρια και από αυτά που περνάμε. Δεν είμαστε και τελείως αθώοι. Έτσι δεν είναι? Αν το δεις αυτό λίγο ήρεμα, και ύστερα και πολύ αθώος να είσαι και πολύ άγιος να είσαι, πάλι ο Κύριος ένα καλό σχέδιο εξυπηρετεί μέσα από αυτόν τον πόνο. Θα σε εξαγνήσει, θα σε εξαγιάσει. Δεν τελείωσε η ζωή σου. Περίμενε. Θα δεις, έπεται και συνέχεια. Έπεται και συνέχεια. Σου επιφυλάσσει κάτι καλύτερο. Μια δόξα έρχεται πίσω από τον τίμιο σταυρό που κουβαλάς και που φοράς. Να φοράς σταυρό. Να φοράς τον τίμιο σταυρό πάνω σου. Να έχεις σταυρό. Είτε χρυσό, είτε ξύλινο, είτε από κορδόνι πλεγμένο, είτε ό,τι θέλεις. Αλλά να φοράς τον τίμιο σταυρό, ο οποίος είναι σχήμα, είναι σύμβολο, είναι βίωμα, είναι τρόπος ζωής, είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά. Φρύτει και τρέμει. Ο διάβολος όταν βλέπει αυτό το σημείο του τιμίου σταυρού, «Κύριε όπλων, κατά του διαβόλου», λέει, «των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Μας έδωσες ένα όπλο, Κύριε,
να κάνουμε το σημείο το τιμίου σταυρού πάνω μας, να σχηματίζουμε το σύμβολο αυτό στο μέτωπό μας, στη κοιλιά μας δεξιά και αριστερά, στους ώμους μας, και να κάνουμε το σημείο του τιμίου σταυρού. Και να σκεφτόμαστε ότι μέσα σε αυτό το σχήμα που σχηματίζεται, όταν κάνουμε ενώνουμε τα τρία δάχτυλά μας καλά, και δεν κάνουμε έτσι βιαστικά και πρόχειρα το σταυρό μας επιπόλαια, αλλά τον κάνουμε κανονικά, να σκεφτόμαστε ότι μέσα σε αυτό το σχήμα που σχηματίζεται νοητά, μπήκε, αυτό το σχήμα πήρε το σώμα του Χριστού μας, στο Γολγοθά. Και αυτό να σκέφτεσαι ότι πάνω στο κορμί σου, σαν να νιώθεις ότι σχηματίζεται αυτό το σώμα του Κυρίου, το άχαραντο πάθος του, και απορρέει και ξεπηδά και ακτινοβολεί από αυτό το σχήμα, από αυτό το σύμβολο, η λυτρωτική δύναμη αυτή του πάθους του Κυρίου, τα άχραντα πάθη του Κυρίου που συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου, που νίκησε το θάνατο, που μας έδωσε την αιώνια ζωή, που μαλάκωσε τον πόνο μας, που μας κάνει και αντέχουμε και περνάμε το σταυρό καθένας στο δικό του, το βάσανό του. Έτσι ξεκινήσαμε. Γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζουμε αυτές τις μέρες του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζουμε και κάθε μέρα όσοι σηκώνουν το σταυρό τους με τιμιότητα, με ταπείνωση, χωρίς γογγισμό, με δακρυσμένα μάτια, αλλά καρτερική ψυχή και πίστη στον Χριστό και αγάπη. Ξέρεις τι είναι να σηκώνεις σταυρό και να αγαπάς τον Χριστό? Μεγάλο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα, το δυσκολότερο. Να σηκώνεις σταυρό και να αγαπάς τον Χριστό. Να του λες, Κύριε, σ' αγαπώ. Να σου απαντάει κι εγώ. Και την άλλη μέρα να σου δίνει ένα σταυρό. Και να του λες, Κύριε, τι είναι αυτό? Πώς με αγαπάς? Δεν φοβάσαι μήπως κλονιστώ απέναντί σου? Δεν φοβάσαι μήπως πάψω να σ' αγαπώ? Μήπως αγανακτήσω? Μήπως χάσω την πίστη μου? Μήπως αφήσω και σε εγκαταλείψω και φύγω? Γιατί μου φέρεσαι έτσι σκληρά? Και μας απαντάει ο Χριστός μας και μας λέει ότι θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σε έχω κοντά μου με έναν τρόπο κολακευτικό, με ψευδεστήσεις, με ψευδαπάτες, λέγοντάς σου άλλα πράγματα. Όχι, παιδί μου, θέλω να σε έχω κοντά μου αληθινά. Θέλω να σε έχω κοντά μου και να σε σώζω. Και επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος να σε σώσω, σου δίνω τον Τίμιο Σταυρό επειδή σε αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και πώς τώρα, πώς να μάθω εγώ να βλέπω την αγάπη μέσα σε αυτό τον πόνο? Πώς να μπορώ να διαβάζω μέσα στο δάκρυ του πόνου μου τη λέξη «σ' αγαπώ» που μου λέει ο Χριστός? Εγώ έχω μάθει να μ' αγαπούν όταν μου κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι και μου φέρνουν ένα κουτί γλυκά. Και λέω, α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, μα δεν ήταν ανάγκη, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τι δείχνει αυτό? Αγάπη. Όταν με καλούν σε ένα τραπέζι, αυτό είναι αγάπη, ναι. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου, Κύριε, να νιώθω αγάπη μέσα στον πόνο, μέσα στα νοσοκομεία, στα ιδρύματα, στις στεναχώριες, στις απογοητεύσεις, στις προδοσίες, στα νεκροταφεία. Δεν έχω μάθει, Κύριε, να βλέπω την αγάπη εκεί μέσα. Πώς μπορώ να καταλάβω ότι με αγαπάς? Πώς μπορώ να καταλάβω ότι με αγαπάς μέσα σε αυτόν τον πόνο που μου δίνεις? Με σταυρώνεις, Κύριε, και μένα. Με σταυρώνεις και μένα. Και θες και μου λες ότι με αγαπάς. Πώς να καταλάβω αυτή την αγάπη σου? Παράξενα πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Και μου κάνει εντύπωση
Ποιο? Αυτή η απάθεια του Χριστού. Έτσι μου φαίνεται. Δεν επηρεάζεται από τις φωνές μου, από τα δάκρυά μου, από την κρίνια μου, από τα παράπονά μου, από τις απειλές μου. Ναι, απειλές. Έχετε ποτέ απειλήσει το Θεό? Τα έχετε ποτέ βάλει με το Θεό? Μην βιάζεστε να με κακολογήσετε. Το έχει κάνει ο προφήτης Δαβίδ αυτό. Λέει, Κύριε, τι θα γίνει με σένα επιτέλους? Πώς μου φέρεσαι έτσι? Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος? Έως πότε, Κύριε? Γιατί με ξεχνάς? Με πονάς? Με βασανίζεις? Το χέρι σου, Κύριε, έπεσε πάνω μου βαρύ. Με τσάκισες, Κύριε. Τι πόνος είναι αυτός που μου δίνεις? Ναι, εγώ παραπονιέμαι στο Θεό, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Και εμείς μαζί του πολλές φορές παραπονιόμαστε. Και μας κοιτάει ο Θεός και μας κοιτάει ο Κύριος και μας λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είμαι απέναντί σου ομός. Δεν είμαι απέναντί σου σκληρός. Δεν είμαι κακός. Είμαι αληθινός. Είμαι ο σωτήρας. Είμαι ο λυτρωτής του κόσμου. Έλα κοντά μου να με δεις. Έλα να δεις τον τόπο που έζησα. Έλα να περπατήσεις τα μέρη που περπάτησα. Έλα να δεις το λόφο που ανέβηκα. Έλα στο Γολγοθά. Ανέβα στο Γολγοθά. Και βάλε το χέρι σου στις πληγές μου. Και λες, ποιες πληγές σου? Βάλε το χέρι σου σε αυτή την οπή, σε αυτή την τρύπα που υπάρχει ακόμα και τώρα. Και όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, το θυμάστε αυτό και το ξέρετε. Βάλε το χέρι σου εκεί που μπήκε ο Τίμιος Σταυρός. Υπάρχει αυτή η τρύπα που στήθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Βάλε το χέρι σου και φαντάσου και θυμήσου και σκέψου και ζωγράφισε, αν μπορείς νοερά μες στην ψυχή σου, αυτό το στιγμιότυπο που κι εγώ πονούσα, που κι εγώ φώνασα, που κι εγώ εκράβγασα και είπα, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και εγώ το είπα αυτό όντας αθώος, όντας αναμάρτητος, όντας άμωμος, όντας ο αμνός του Θεού, ο άκακος, ο άσπυλος, που δεν είχα σπήλο ή ρητίδα ή τίποτα το άσχημο επάνω μου, το ένοχο. Και τότε εκείνη τη στιγμή θυμάσαι τι ακούστηκε από τον ουρανό? Τίποτα, σιωπή, σιωπή. Η δική μου προσευχή, μας λέει ο Χριστός, δέχτηκε ως απάντηση από το Θεό τη σιωπή. Τίποτα. Εκεί συνέχισε να πονώ, συνέχισε να τρέχει το αίμα από πάνω μου, να στραγγίζει το κορμί μου από το Πανάγιο αίμα και να ποτίζεται και να βάφεται κατακόκκινος ο Γολγοθάς, και μ' άφησε ουράνιος πατέρας μου να υποστώ και να περάσω όλη αυτή τη διαδικασία του πόνου, του πάθους, του σταυρού, ενώ ήμουν αθώος και αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και εσύ θα πονέσεις. Για να καταλάβεις ότι μόνο έτσι θα πατηθεί το εγώ σου. Μόνο έτσι θα δεις το Θεό σου. Μόνο έτσι θα αναστηθεί ο ψυχικός σου κόσμος, ο αληθινός, ο όμορφος. Θα αναστηθεί μέσα σου κάτι ωραίο που έχεις, που για να αναστηθεί αυτό το ωραίο πρέπει να πεθάνει πρώτα. Ό,τι ψεύτικο κουβαλάς πάνω σου, ό,τι μάταιο, ό,τι εγωιστικό, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι φιλίδωνο,
ό,τι πρέπει να φύγει, να πεθάνει, ό,τι είναι θαρτό, πρέπει να φύγει, για να φανεί το αληθινό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας είναι ο δρόμος, ο Σταυρός. Μυστήρια πράγματα, μυστήρια πράγματα. Πώς θα μάθω να αντέχω το Σταυρό μου, πώς θα μάθω να μην αντιδρώ, πώς θα μάθω να μην κουνιέμαι πάνω στον Τίμιο Σταυρό που με βάζει ο Χριστός. Και είναι μεγάλη τιμή αυτό, λένε οι Άγιοι, να σε βάλει ο Χριστός στο Σταυρό το δικό του, να σου δώσει και εσένα Σταυρό. Είναι σαν να σε βάζει να κάθεσαι στο θρόνο της δόξας του. Τι γράφει πάνω στον Τίμιο Σταυρό? Αν δείτε στο ιερό που έχει τον Τίμιο Σταυρό πίσω από την Αγία Τράπεζα, γράφει επάνω επιγραφή μερικές φορές αυτό το «Ιν βι Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων γιώτα νι βίτα γιώτα», αλλά γράφει και το «Ο Βασιλεύς της Δόξης». Ο Βασιλεύς της Δόξης, σχήμα οξύμορο, ο Βασιλιάς της Δόξης, και πού είναι ο θρόνος του, και πού είναι οι υπηρέτες του, και πού είναι τα χρυσάφια του, και πού είναι το μεγαλείο του, και πού είναι οι δορυφόροι του, και πού είναι η δόξα του. Και βλέπεις έναν αιμόφυρτο σε έναν ατιμωτικό σταυρό να κρέμεται, να στάζει το αίμα, και γράφει ο Βασιλεύς της Δόξης. Και απαντάει ο Χριστός μας ότι ακριβώς, παιδί μου, αυτή είναι η δόξα η δική μου. Η δόξα μου είναι ο Σταυρός μου. Γι' αυτό χαίρομαι. Γιατί με αγαπάς ενώ με βλέπεις πληγωμένο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης. Πιστεύεις έναν Θεό που πεθαίνει. Πιστεύεις έναν Θεό που σταυρώνεται. Πιστεύεις έναν Θεό ματωμένο. Δεν με βλέπεις να περπατώ στα κύματα, δεν με βλέπεις να κάνω θαύματα, δεν με βλέπεις να εντυπωσιάζω τα πλήθη, να σαγηνεύω τον κόσμο, να τους κρατάω όλους άυπνους, νηστικούς ως το βράδυ, δεν με βλέπεις να καταπλήσω, δεν με βλέπεις το Θαβόρ να μεταμορφώνομαι και να λάμπουν τα πάντα, με βλέπεις να μην έχω είδος, κάλος, ομορφιά, να έχω παραμορφωθεί από τα χτυπήματα, από τα ραπίσματα, από τις μαστιγώσεις και τα κολαφίσματα, και με αγαπάς. Και με αγαπάς και με λατρεύεις και με φωνάζεις και με λες και με ονομάζεις σταυρωμένη μου αγάπη, λυτρωτή μου, Θεέ μου, έρωτά μου, αγάπη μου. Ποιον? Εμένα το σταυρωμένο. Αυτό μας λέει ο Χριστός και αυτό είναι το μεγαλείο και αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή η πίστη σε αυτόν τον σταυρωμένο Χριστό άλλαξε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Το έχεις διανοηθεί αυτό, το έχεις καταλάβει αυτό, ότι ο κόσμος όλος έχει στραφεί στο χριστιανισμό και το κύμα αυτό της πίστης του Χριστού απλώθηκε σε όλη την οικουμένη από τότε, από το 33 μετά Χριστόν στο λόφο του Γολγοθά, όχι με δόξα, όχι με τυμπανοκρουσίες, όχι ξεκινώντας από τέτοια εντυπωσιακά σημεία, αλλά από αυτόν τον σταυρωμένο Χριστό, που ακριβώς επειδή πάνω στο σταυρό νίκησε το θάνατο, επειδή ακολούθησε μετά τον Τίμιο Σταυρό η ένδοξη Ανάσταση, μας έδειξε το μοναδικό δρόμο της σωτηρίας.
δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθούμε, να λυτρωθούμε, να εξαγιαστούμε, να γλυκάνει η ψυχή μας, να μαλακώσει η καρδιά μας, παρά μόνο μέσα από τα χτυπήματα αυτά, που ακούμε τα χτυπήματα στα καρφιά, στα χέρια μας, στα πόδια μας, στο κεφάλι μας, όπου ο Κύριος επιτρέψει να πονέσει ο καθένας μας. Σαν να ακούς τα καρφιά, δεν είναι? Όταν ξαφνικά σε πήραν τηλέφωνο, για θυμίσου, όταν σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν απαλά απαλά πήγαινε να στο φέρουν, να στο πούνε απ' έξω απ' έξω, για το θάνατο του προσώπου που αγαπούσες τόσο πολύ, και σου φέραν το μήνυμα από το νοσοκομείο, γιατί όταν έφυγες εσύ πέθανε ο δικός σου άνθρωπος και έπρεπε κάπως κάποιος να στο πει. Δεν ήταν εκείνη την ώρα σαν άκουγες κι εσύ καρφιά να μπαίνουν μες στην καρδιά σου και να την τρυπούν και να τη ματώνουν, και ακόμα τρέχει η καρδιά σου? Δεν τρέχει ακόμα? Όταν μου είπες στην εκκλησία, όταν έβγαινα μια μέρα, ότι έχασα το γιο μου, πάτερ, πριν 2 χρόνια, και μόλις το είπες, τα μάτια σου αμέσως γέμισαν δάκρυα. Λες και το έχασες το παιδί σου πριν 2 λεπτά, όχι πριν 2 χρόνια. Σταυρός δεν είναι αυτός? Καρφιά δεν είναι αυτά? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση στον πόνο. Υπάρχει μόνο το δάκρυ της ελπίδας, το δάκρυ της πίστης. Δεν υπάρχει λογική στο σταυρό. Είναι λογική του Θεού. Είναι η λογική αυτή της πίστεως, του θαύματος, της ελπίδας, της ταπείνωσης. Υποτάσσομαι. Μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Όχι από δουλοπρέπεια. Όχι επειδή δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να φωνάζω, μπορώ να τα βάζω με το Θεό, μπορώ να βρίζω, μπορώ να γανακτώ, μπορώ να γίνω άπιστος, μπορώ να γίνω επαναστάτης, αυταρχικός, αναρχικός, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με σώζει. Τίποτα από όλα αυτά δεν με λυτρώνει. Βλέπω ότι όσο αντιδρώ, τόσο πονώ περισσότερο. Και όχι απλώς πονώ περισσότερο, αυτός ο πόνος δεν βγάζει πουθενά. Τρελαίνομαι στο τέλος. Αρρωσταίνω στο τέλος. Σταυρώνομαι χειρότερα στο τέλος, με ένα σταυρό τελικά που δεν σώζει. Αν δεν ταπεινωθώ στο σταυρό που επιτρέπει ο Θεός να σηκώσω, και δεν δω το σταυρό μου, όποιος και αν είναι αυτός ο προσωπικός σταυρός του καθενός, με ταπείνωση, και να πω, Κύριε, δεν ξέρω, με υπερβαίνει το γεγονός αυτό. Με υπερβαίνει. Έχεις ακούσει αυτή τη λέξη? Υπέρβαση. Δηλαδή δεν μπορώ να το βαδίσω αυτό το πράγμα με το νου μου, δεν μπορώ να το περπατήσω, να το κατανοήσω, να το καταλάβω, να το αναλύσω. Δεν γίνεται, το μυαλό μου τρελαίνεται. Και επειδή με υπερβαίνει και καταλαβαίνω ότι είναι πέρα από τη δική μου αντιληπτική ικανότητα, καταλαβαίνω ότι κρύβει ένα μυστήριο. Είναι το μυστήριο του πόνου του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό όταν βλέπεις κάποιον πονεμένο, μην αρχίζεις και δίνεις εξηγήσεις και λες διάφορα. Ο Θεός ήθελε αυτό και ο Θεός ήθελε το άλλο, και όλοι ξέρουμε τελικά τι ήθελε ο Θεός για τον καθένα. Και όταν μας βρει εμάς ο πόνος, τότε όλα αυτά τα ξεχνάμε. Μόνο στους άλλους ξέρουμε και κάνουμε αναλύσεις, λες και ξέρουμε εμείς το θέλημα του Θεού και το νου του Θεού. Όχι. Μου κάνει εντύπωση τι είχε πει κάποτε στις ειδήσεις που είχε δείξει ο Άγιος Μεσογείας, τότε που είχε πέσει το αεροπλάνο στο γραμματικό και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Και πήγε κοντά τους και τον ρώτησαν, ήμουν εκεί, το άκουσα δηλαδή κάποια στιγμή που τον ρώτησαν κάποιοι, τι κάνατε εκεί, τι τους είπατε, θέλουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις σας, για πέστε μας κάτι ωραίο που είπατε, εντυπωσιακό. Και λέει, δεν ήρθα να πω κάτι. Όταν πας και βλέπεις ανθρώπους που πονούν και σηκώνουν το σταυρό τους στον προσωπικό, δεν πας για να πεις. Δεν πας για να δώσεις ωραίες θεολογικές, υπαρξιακές εξηγήσεις και να κάνεις θεολογικές πτήσεις και αναβάσεις λεκτικού τύπου και να συναρπάσεις. Παρά γιατί πας? Για να κλάψεις μαζί τους. Γιατί πας? Για να συμπονέσεις, να τους αγκαλιάσεις, να τους φιλήσεις, να σιωπήσεις. Τι να πεις? Τι να πεις στον πόνο του κάθε ανθρώπου μπροστά στο σταυρό? Εσύ αν ήσουν μπροστά στο σταυρό του Κυρίου, θα μίλαγες? Όχι. Θα κάναμε αυτό που έκανε η Παναγία μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όσοι αγαπούσαν τον Κύριο. Τι έκαναν όλοι αυτοί? Έκλεγαν. Έκλεγαν. Η απορία ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Η έκπληξη, ο πόνος, το θάμβος,
το δέος, αλλά αυτό είναι το καταπληκτικό και μοναδικό, αγαπητέ μου φίλε, που μόνο στην Εκκλησία μπορεί να το ζήσει αυτό, εκτός από όλη αυτή τη τραγωδία που έχει το βλέμμα σου όταν περνάς τον πόνο σου και τον προσωπικό σου σταυρό, έχεις και μια ελπίδα, έχεις και μια πίστη. Κοιτάς τον Χριστό στο σταυρό, βλέπεις το δικό σου τον προσωπικό σταυρό και τον πόνο σου, κλαις, στεναχωριέσαι, αλλά λες: Κύριε, σε πιστεύω όμως, ξέρω ότι κάτι καλό θα γίνει, Κύριε, ξέρω ότι αναστήθηκες, ξέρω ότι νικάς το θάνατο μέσα από αυτόν τον πόνο, ξέρω ότι κι εγώ κάτι καλό θα λάβω μέσα από αυτό το σταυρό και από αυτή την οδύνη. Και τι ωραίο πράγμα η πίστη. Χωρίς την πίστη στο Χριστό, τη ζωντανή πίστη, ζωντανή πίστη. Όχι πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, έτσι λόγια και τελειώνει το πιστεύω και μετά αγχώνεσαι. Και έχεις πει πριν λίγο, πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα. Πώς λες ότι πιστεύω στο Θεό Πατέρα και μετά έχεις άγχος? Το πιστεύω στη θεωρητική του εκδοχή είναι αυτό που λέμε ως απαγγελία πολλές φορές. Εύκολα το λες. Πίστη στο Χριστό θα πει να πονώ και να μην χάνω την ελπίδα μου, να μην χάνω το κουράγιο μου, να μην χάνω τη δοξολογία μου στον Κύριο. Να λες: Εγώ σε βλέπω σταυρωμένο, αλλά σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Είσαι σταυρωμένος, αλλά είσαι και λατρεμένος. Είσαι ο λατρεμένος Θεός. Σε λατρεύω, Κύριε. Έχω συγκλονιστεί και έχω εντυπωσιαστεί όσες φορές έχω δει στη ζωή μου, λίγες φορές έχω δει εξορκισμούς. Και ούτε χρειάζεται κανείς να δει. Και εγώ βρέθηκα συμπτωματικά, δηλαδή, όχι τώρα, τελευταία, πριν χρόνια, 3-4 φορές στη ζωή μου δηλαδή. Και με έχει συγκλονίσει αυτή η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ένα ξύλο κρατούσε ο ιερέας που έκανε εξορκισμούς. Ένα ξύλινο σταυρό. Ξύλινο. Πολύ απλό και ευτελές υλικό. Ούτε σκαλισμένο, ούτε περιποιημένο, ούτε τίποτα εντυπωσιακό. Ένα ξύλινο σταυρό. Που όμως είναι τίμιος κι αυτός. Κάθε σταυρός είναι τίμιος. Και με συγκλώνησε αυτό που έβλεπα. Πώς όταν ακουμπούσε αυτό το ξύλινο σταυρό πάνω στον άνθρωπο που έπασχε, το πονηρό πνεύμα που ήταν μέσα του υπέφερε, σφάδαζε και φώναζε ότι καίγεται, καίγεται. Και εγώ με έλεγε, πάρ' το αυτό από πάνω μου. Και κάποια στιγμή άρπαξε αυτός ο άνθρωπος που έπασχε το σταυρό από το χέρι του ιερέα. Δεν τον κράτησε φυσικά, δεν μπορούσε να το κρατήσει, αλλά τον άρπαξε βιαστικά και τον πέταξε με τόση δύναμη που έφτασε στην άλλη άκρη της εκκλησίας. Στην άλλη άκρη της εκκλησίας. Δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Δεν μπορούσε να τον φιλήσει. Δεν μπορούσε να τον δεχτεί. Και λέω, τι δύναμη κρύβει ο Τίμιος Σταυρός. Δεν είναι ασήμαντα αυτά τα πράγματα. Αν ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας ήταν ένα απλό σύμβολο, ένα απλό σχήμα, ή το χειρότερο, αυτό που λένε οι χιλιαστές, ήταν το ατιμωτικό όργανο, το όργανο της καταδίκης του Χριστού, το όργανο της θανατικής του εκτέλεσης. Άρα δεν πρέπει, λέει, να το προσκυνούμε, δεν πρέπει να το ασπαζόμαστε, αφού με αυτό, λέει, σκότωσαν τον Χριστό. Θανάτωσαν τον Χριστό με αυτό. Αν, λέει, το θείο σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον σκοτώσουν με ένα πιστόλι, αυτό το πιστόλι θα πάρει να το φυλάς? Αφού το πιστόλι, λέει, σκοτώνει. Το φυλάς τώρα μετά το πιστόλι, αφού αυτό οδήγησε στο θάνατο αυτόν που αγαπάς. Και απαντούμε κι εμείς ότι ναι. Πριν τη σταύρωση του Κυρίου, πράγματι, ο Τίμιος Σταυρός ήταν ατιμωτικό όργανο θανάτου. Αλλά για τον Κύριο δεν λειτουργήσε ως μέσο θανάτου, αλλά κυρίως ως μέσο ζωής, ως μέσο της εισόδου της ζωής στον πλανήτη και στα σύμπαντα όλα. Ο Σταυρός για τον Χριστό δεν ήταν όργανο θανάτου μόνο. Μέσα από αυτό το θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσας. Πάτησε το θάνατο με τον θάνατο, δια του θανάτου πάτησε το θάνατο. Και γι' αυτό προσκυνούμε τώρα πλέον, μετά Χριστόν, προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και βλέπουμε τη δύναμή του, βλέπουμε τις ιδιότητές του, βλέπουμε τη χάρη του, την ακτινοβολία του, τη θεραπεία που χαρίζει, την απαλλαγή από πειρασμούς, από τη ζάλη και τα νέφη των πονηρών πνευμάτων. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και πόσοι άνθρωποι εκεί στους εξοργισμούς ήθελαν να κάνουν το σταυρό τους οι καημένοι που έπασχαν και δεν μπορούσαν. Έβλεπες, το χέρι τους τράβωνε. Από μέσα μια δύναμη τους τράβαγε το χέρι να μην κάνουν σωστά τον Τίμιο Σταυρό. Δεν ήθελαν τα πονηρά πνεύματα να κάνεις σωστά τον Τίμιο Σταυρό.
δεν ήθελαν να κάνουμε σωστά το σταυρό μας και κυρίως να σηκώνουμε σωστά το σταυρό μας, το προσωπικό μας σταυρό, το δικό μας, ο καθένας. Γιατί αλλιώς δεν αρκεί να πονάς. Είχα πάει κάποτε σε ένα ίδρυμα να εξομολογήσω κάποια παιδιά που είναι σε καροτσάκια. Και τους είπα φεύγοντας ότι αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι εσείς στο παράδεισο δεν θα έχετε καροτσάκι, αλλά θα τρέχουμε εμείς οι υπόλοιποι, αν είμαστε και εμείς στο παράδεισο, θα τρέχουμε να σας φτάσουμε. Τόσο πολύ θα τρέχετε, τόσο αϊκίνητοι θα είστε, σαν τους αγγέλους. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Επειδή περνάτε έναν πόνο από μόνο του? Όχι. Ο πόνος από μόνος του δεν σώζει. Ο πόνος από μόνος του δεν λυτρώνει, γιατί αλλιώς όλος ο κόσμος θα λυτρωθεί, γιατί όλοι πονούν. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι στο Γολγοθά στήθηκαν τρεις σταυροί, όχι μόνο ένας, άλλοι δύο, των δύο ληστών. Δεν σώθηκαν όμως όλοι όσοι ήταν πάνω σε αυτό το σταυρό. Ένας δεν σώθηκε. Ενώ ήταν πάνω στο σταυρό, δεν σώθηκε. Διότι έλαβε το σταυρό του όχι με ευγνωμοσύνη, όχι με ταπείνωση, αλλά με ανταρσία, με επανάσταση, με αγανάκτηση, με βλασφημία προς το Θεό. Τα έβαλε με τον Χριστό, έβρισε τον Χριστό, αρνήθηκε να δεχτεί το σταυρό του. Ενώ ο άλλος, ο ληστής, ο ευγνώμων, ήταν στο σταυρό, τον τίμησε, είπε το μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, ταπεινώθηκε αυτή η ψυχούλα και πήγε πρώτος στον παράδεισο. Έβαλε κλειδί το μνήστη τι μου, αυτό που είπε, και άνοιξε τον παράδεισο. Άρα δεν αρκεί να λες πονάω, άρα θα σωθώ. Μπορείς όμως να σωθείς μέσα από τον πόνο σου, αν μάθεις τα μυστικά αυτού του πόνου. Αν μάθεις να πονάς όπως θέλει ο Θεός. Να πονάς ταπεινά, να πονάς με δάκρυα και προσευχή. Να ζητάς από τον Θεό να σου λέει το γιατί. Ζήτα του να σου εξηγεί το μυστήριο του πόνου. Και αν θέλει μπορεί ο Θεός να σου εξηγήσει γιατί περνάς αυτό. Δεν είναι ανθρώπινο είναι. Είναι ανθρώπινο να θες να ξέρεις, ας πούμε, γιατί σου συμβαίνει κάτι. Αλλά ως εκεί που φτάνει το μυαλό σου, εκεί που σταματά, μην τρελαίνεσαι. Μην επιμένεις, μην αρρωσταίνεις. Μην έχεις αυτό το πείσμα, γιατί κρύβει εγωισμό κι αυτό. Σταμάτα κάπου και λες, Κύριος, εδώ φτάνω. Τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Βέβαια ξέρω ότι με αγαπάς. Γιατί αν δεν με αγαπούσες, δεν θα σταυρωνώσουν κι εσύ. Πρώτος σταυρώθηκε. Ποιος πολιτικός, ποιος αρχηγός, ποιος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο μας μιλάει για δυσκολίες και σηκώνει πρώτος τις δυσκολίες? Ποιος? Κανείς. Και να το κάνει όμως, δεν μπορεί να μας σώσει, γιατί είναι άνθρωπος. Ο πυλός δεν σώζει τον πυλό. Ο άνθρωπος δεν σώζει τον άνθρωπο. Ο Κύριος όμως μίλησε και σταυρό. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Να με ακολουθήσει. Να με ακολουθήσει για να βλέπει που θα ανοίγω δρόμο. Να με ακολουθήσει για να βλέπει που θα διώχνω τα αγκάθια από μπροστά, θα ματώνω εγώ για να περνάς εσύ, να βαδίζεις τα ματωμένα χνάρια τα δικά μου. Να με ακολουθήσεις για να με δεις και εμένα πρώτο να σταυρώνομαι. Δεν μιλάω θεωρητικά, μας είπε ο Χριστός μας για σταυρό. Θα σας δείξω πώς γίνεται. Ελάτε να δείτε πώς γίνεται αυτό που σας είπα. Ελάτε να με δείτε στο πρετόριο. Ελάτε να με δείτε εκεί που με έδεσαν, εκεί που με κολάφισαν, εκεί που με έφτισαν, εκεί που με πρόδωσαν, εκεί που με σταύρωσαν, εκεί που φόρεσα το ακάθινο στεφάνι και πήκαν αυτά τα αγκάθια στο κεφάλι μου και τρύπησαν και έτρεχαν αίματα, αίματα, αίματα τέλειωτα. Ελάτε να δείτε. Δεν σας μίλησα θεωρητικά. Μας έδωσε υπογραμμό, μας άφησε υπόδειγμα για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, τα ματωμένα του ίχνη. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Να ζήσουμε το σταυρό στην προσωπική μας ζωή και να δούμε και εμείς θαύματα, όπως το τίμιο ξύλο κάνει θαύματα, έτσι να δούμε και εμείς θαύματα καθώς σηκώνουμε τον προσωπικό μας σταυρό. Το τίμιο ξύλο του Χριστού, το τίμιο ξύλο που έχει ιδιότητες θαυμαστές, δεν καίγεται το τίμιο ξύλο,
Το ξέρετε αυτό, το έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες κατά καιρούς, ότι το τίμιο ξύλο, όσα ρινίσματα υπάρχουν τιμίου ξύλου από γενιά σε γενιά και από παππού σε γκόνι και από γενιά σε γενιά που κληρονομούνται σαν πολύτιμα κοιμήλια και τιμαλφή και ιερά αντικείμενα, όποιος έχει τίμιο ξύλο το ξέρει αυτό, δεν καίγεται. Το ανάβεις σε ένα, ας πούμε, κερί, αν το βάλει κανείς το τίμιο ξύλο, θα δει ότι πυρώνεται σαν το σίδερο και κοκκινίζει, αλλά δεν καίγεται αν είναι γνήσιο τίμιο ξύλο. Το δεύτερο είναι ότι το τίμιο ξύλο από το Σταυρό του Κυρίου, αν το βάλεις ένα ποτήρι με νερό, γίνεται αμέσως αγιασμός αυτό το νερό και βυθίζεται το ξύλο, το τίμιο, στον πάτο. Αυτό δεν γίνεται σε κάθε άλλο ξύλο. Όλα τα ξύλα, αν τα βάλεις στο νερό, επιπλέον. Δεν ξέρω αν έχετε δει στη θάλασσα κανένα κομματάκι ξύλο από, ή κανένα κλαδάκι από δέντρο κλπ. Είναι όλα στην επιφάνεια. Κανένα δεν βουλιάζει. Κανένα δεν βουλιάζει. Το τίμιο ξύλο αμέσως πηγαίνει στο βυθό. Αμέσως. Και επίσης δίπλα του πιάνει σαν τα αναβράζοντα δισκία που βγάζουν αυτές τις φυσαλίδες. Το τίμιο ξύλο, το γνήσιο, επαναλαμβάνω, βγάζει αυτές τις φουσκάλες γύρω του. Είναι κάτι σαν ζωντανό δηλαδή. Έχει ζωντάνι, είναι το ξύλο της ζωής. Και επίσης το τίμιο ξύλο που πάνω του απλώθηκε το σώμα του Κυρίου αυξάνει. Αυξάνει. Μεγαλώνει. Πολλοί που έχουν βάλει σε κερί, μαλακό κερί και το ακουμπούν εκεί, μετά από καιρό, μετά από μήνες, από χρόνια, βλέπουν ότι αυτό μεγαλώνει. Και έτσι εξηγείται που λένε μερικοί πώς βρέθηκε τόσο πολύ το τίμιο ξύλο και όλοι έχουν τίμιο ξύλο. Καταρχήν δεν έχουν όλοι τίμιο ξύλο. Δεν έχουν όλοι. Λίγοι έχουν. Και είναι ευτυχισμένοι και μακάρι αυτοί που έχουν. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά είναι όπως έκοψαν τον τίμιο σταυρό στα δύο και έγιναν δύο τίμιοι σταυροί. Τα ρινίσματα αυτά τα πήραν και διαδόθηκαν στα πέρατα της οικουμένης από γενιά σε γενιά. Και κομματάκι-κομματάκι, το μεγαλύτερο μέρος του τιμίου σταυρού από το Σταυρό του Κυρίου υπάρχει στη Μονή Ξηροποτάμου και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη αγρυπνία και πανηγύρι, γιορτάζει το μοναστήρι αυτό στο Άγιο Όρος την ύψωση του τιμίου σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το σημείο είναι ακριβώς το σημείο που μπήκε ένα από τα καρφιά στα άχραντα χέρια του Κυρίου και φαίνεται αυτή η οπή, η τρύπα που μπήκε το καρφί. Αυτό το σημείο του Τιμίου Σταυρού υπάρχει στη Μονή Ξηροποτάμου. Συγκλονιστικό δεν είναι, φοβερό είναι. Φοβερό είναι. Βέβαια τώρα εσύ που με ακούς και σηκώνεις το δικό σου σταυρό, έχεις πολύ δίκιο αν το λες αυτό μέσα σου. Έχεις πολύ δίκιο. Ποιο δηλαδή να λες, τι λες τώρα εσύ πάτερ, ευλογίες και τίμια ξύλα κλπ. Εγώ σηκώνω τέτοιο σταυρό. Να σου πω κάτι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι βλασφημία. Δεν το λέω ως βλασφημία. Το λέω με τρόπο εκκλησιαστικό, θέλω να το καταλάβεις. Πιο πολύτιμο από το τίμιο ξύλο είναι ο σταυρός που σηκώνεις στη δική σου την καρδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι πιο πολύτιμος αυτός ο σταυρός που τον σηκώνεις με υπομονή, γιατί αυτός ο σταυρός θα σε πάει στον παράδεισο. Αυτός ο σταυρός θα σε κάνει άγιο. Αυτός ο σταυρός, όταν δεις τη δόξα που σε περιμένει στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού, θα πεις, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα εκείνη τη φορά που τόσο έκλαψα, που τόσο πόνεσα, που τόσο μαρτύρια πέρασα. Τι μου ετοίμαζες, γι' αυτό τα έκανες όλα. Και θα μας πει ο Κύριος, γι' αυτό, γι' αυτό. Για αυτή τη δόξα, αυτό το μεγαλείο σου ετοίμαζα, αυτή την ομορφιά ήθελα να ζήσεις, αυτή την ανεκλάλλητη χαρά και ευτυχία σου ετοίμαζα, παιδί μου. Γι' αυτό πόναγες. Δεν καταλάβαινες τότε. Πόναγες. Με αδικούσες βέβαια λίγο, θα σου πει ο Κύριος, και εμένα θα το πει πολύ αυτό. Τα βάζες μαζί μου, παρεξηγούσες τα κίνητρά μου, τα σχέδιά μου, εξηγούσες τα μυστικά μου που δεν τα ήξερες και έκανες πάντα λάθος. Έκανες πάντα λάθος. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το θεϊκό νου, τη θεϊκή καρδιά, το θεϊκό σχέδιο, πόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός και πού μας πάει. Αδελφοί μου, να εμπιστευτούμε τη σοφία του Θεού, γνωρίζοντας ότι το τέλος κάθε σταυρωμένου ανθρώπου ταπεινού είναι η Ανάσταση. Και ακτίνες αυτής της Ανάστασης θα μας χαρίσει ο Θεός ήδη από αυτή τη ζωή.
Θα ζήσουμε από εδώ αναστάσιμες εμπειρίες μαζί με το Σταυρό. Πάνε μαζί αυτά. Σταυρός και Ανάσταση. Πόνος και χαρά. Δάκρυ και ευτυχία. Μαζί θα τα ζούμε. Αλλά κι αν κάποιος από εσάς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ψυχές που μου λένε ότι εγώ δεν βλέπω αυτή τη χαρά. Μόνο πόνος βλέπω. Μόνο Σταυρό βλέπω. Τότε είναι σίγουρο ότι η δική σου η χαρά που σου ετοιμάζει ο Κύριος στη Βασιλεία Του θα είναι απίστευτα μεγάλη. Απίστευτα μεγάλη. Πίστεψέ το αν μπορείς. Πίστεψέ το. Εύχομαι καλή δύναμη, εύχομαι όντως χρόνια πολλά, χρόνια με υπομονή στο σταυρό που σηκώνουμε, χρόνια σταυρωμένα και αναστάσιμα μαζί, χρόνια ευλογημένα, να σκεπάζει, να στηρίζει, να αγιάζει ο Τίμιος Σταυρός στα σπίτια όλων μας, στις καρδιές μας, να διώχνει κάθε δαιμονική επιρροή και δύναμη και κακία από την καρδιά μας, από το νου μας, από το σπίτι μας, από τους συγγενείς μας, από κάθε μαγεία, φθόνο, ζήλια, οτιδήποτε μας απειλεί και μας περιτριγυρίζει. Έχει γεμίσει ο κόσμος από τέτοιου είδους παγίδες, να μας προστατεύει ο Τίμιος Σταυρός, να ευωδιάζει εύχομαι η ψυχή σας. Όσοι έχετε το τίμιο ξύλο να το φοράτε, να κάνετε το πρόσφορο που κάνουν οι ευλαβείς ψυχές και οι γυναίκες που χωρίς μαγιά γίνεται φουσκώνει το ζυμάρι μόνο με το τίμιο ξύλο. Άλλη φορά θα σας πω τέτοια θαύματα και γεγονότα που έχω δει να γίνονται μπροστά στα μάτια μου. Δεν ξέρω, προλαβαίνω σε μια αγρυπνία του Τιμίου Σταυρού που είχα τύχει, είχε γίνει αυτό. Βάλαμε σε μια λεκάνη, πολύ μεγάλη λεκάνη για όλο τον κόσμο, αλεύρι και νερό. Ήμουν μπροστά την ώρα που έμπαινε το αλεύρι και το νερό, τίποτα άλλο, καθόλου μαγιά, καθόλου μαγιά. Και αφού ζυμώθηκε αυτό το ζυμάρι και το αλεύρι και νερό, ακουμπήσαμε πάνω ένα κομμάτι τίμιο ξύλο. Τίμιο ξύλο γνήσιο. Και κατά την πορεία της αγρυπνίας, την ώρα που φτάσαμε στην Τιμιωτέρα, όλο το εκκλησίασμα, γεμάτος ο ναός, πολλοί κόσμος, το είδανε πάρα πολύ, άρχισε να ξεχυλίζει, η λεκάνη. Το ήξερε ο κληρικός και οι άλλοι πατέρες που ήταν εκεί και είχαν ήδη βάλει κάτω από τη λεκάνη ένα μεγάλο πλαστικό τραπεζομάντιλο νάιλον, γιατί χύθηκε, άρχισε να χύνεται το ζυμάρι έξω από τη λεκάνη, χωρίς σας λέω καθόλου μαγιά, να βγαίνει, να φουσκώνει και να βλέπεις αυτό το, να έχεις την αίσθηση της ζωής. Ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι ζωντανό. Υπάρχει, γίνεται μια ζύμωση, αλλά πέρα από τη ζύμωση αυτή στο ζυμάρι, γινόταν μια ζύμωση στην καρδιά όλων μας και καταλαβαίναμε ότι όντως αξίζει να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, γιατί πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο αληθινός, ο ζωντανός Χριστός, ο Κύριός μας, ο οποίος και στο θάνατό Του ήταν γεμάτος εκρηκτική ζωή και μας χάρισε αυτή τη ζωή και η ζωή Του μπορεί να γίνει πλέον και δική μας ζωή. Πρέπει να βάλω μια τελεία. Και να σας πω το τηλέφωνο του σταθμού 4118602, 4118640, το τηλέφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, του σταθμού που αγαπάτε τόσο και του σταθμού που σας αγαπάει τόσο. Να πάρετε ένα τηλέφωνο, να πείτε κάτι για αυτά που ακούσατε, να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικό αν θέλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση athéata.peramata@yahoo.gr, athéata.peramata@yahoo.gr. Και να ευχαριστήσω πολύ και τον Βασίλη Χατζηνικολάου που μας έβαλε αυτή την τόσο όμορφη και γλυκιά μουσική να συνοδεύσει το σταυρό, το προσωπικό του καθενός μας. Και εύχομαι αδελφοί μου, η προσευχή ποτέ να μην σας εγκαταλείπει και αυτή η προσευχή στον αγαπημένο σας Κύριο, στον αγαπημένο μας Ιησού Χριστό, αυτή η προσευχή να γλυκαίνει το σταυρό όλων μας. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και καλή συνέχεια στο δρόμο του Σταυρού και της Ανάστασης. Χαίρετε.